μεν βλέπετε δίκαιοι, όπως λέει ο πολλής λαός, δεν έχουν προκοπή, γιατί όποιος πάει με το σταυρό στο χέρι, σύμφωνα με τα ανθρώπινα μυαλά, δεν πάει μπροστά. Γιατί δεν συμβιβάζεται με την οτροπία του κόσμου. Και κόσμος στην γλώσσα την εκκλησιαστική σημαίνει αμαρτία, εξού και το κοσμικό φρόνημα. Δεν σημαίνει δηλαδή το σύνολο των ανθρώπων. Κόσμος στη γλώσσα την θεολογική είναι η αμαρτία. Έτσι λοιπόν οι δίκαιοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιτάσσονται και αντιμάχονται την αμαρτία, αυτοί οι οποίοι πάνε κόντρα στο ρεύμα και οι οποίοι αγωνίζονται να είναι κοντά στο Θεό. Αυτοί λοιπόν οι δίκαιοι ζουν αιώνια και δεν συμβιβάζονται με την οτροπία της καθημερινότητας και την κοσμική, αλλά αγωνίζονται για αυτό το οποίο πιστεύουν. Και αυτό το οποίο πιστεύουν δεν είναι τίποτα άλλο, η αγάπη προς τον Ιησού Χριστό. Και αυτήν την αγάπη προς τον Χριστό την κάνουν αγώνα, αλλά και μέχρι και μαρτύριο. Και ο μισθός τους λέει είναι εν Κυρίω. Δεν περιμένουν δηλαδή τι καταξίωση και μισθό από τους ανθρώπους, αλλά ο μισθός τους είναι να είναι σύμφωνα, να είναι η ζωή τους σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και ο οποίος φυσικά τους ανταμείβει με τον αγιασμό και με τη σωτηρία. Έτσι ακριβώς, αδελφοί μου, πολιτεύονται οι Άγιοι. Έτσι ακριβώς, αδελφοί μου, συμπεριφέρονται όσοι άνθρωποι διαλέγουν τον δρόμο αυτού του αγιασμού, τον δρόμο της σωτηρίας, τον δρόμο ο οποίος οδηγεί στον Χριστό. Είναι δύσκολος μεν ο δρόμος, αλλά ωστόσο όμως είναι ασφαλής. Και μπορεί να είναι αντίθετος με την νοοτροπία της καθημερινότητας, αλλά ωστόσο όμως είναι ασφαλής γιατί οδηγεί στη σωτηρία. Αυτόν τον δρόμο διάλεξε και ο Άγιος μας, γι' αυτό και βλέπετε ζει στον αιώνα. 200 χρόνια σχεδόν πέρασαν από τότε που ο Άγιος έτσι μαρτύρησε, και βλέπετε η μνήμη του είναι ζωντανή, θα είναι ζωντανή όχι μόνο άλλα 200, αλλά αιώνια. Και ο μισθός του, φυσικά, όχι από τους ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο, ο Χριστό πρώτα-πρώτα, ο οποίος τον καταξίωσε στη συνείδηση των ανθρώπων. Γιατί αν πάρουμε έτσι την σκέψη των ανθρώπων, ίσως θα το χαρακτήρισαν και εκεί κάποιοι σύγχρονοί του ανόητο. Τι ήθελε τώρα και τα έβαλε με τον Πασά? Ποιος? Ένα αυτοκαδάκι, ένα παιδί, ένα επαρχιωτόπουλο. Και τα έβαλε με ποιον? Με τον Πασά. Γιατί δεν συμβιβαζόταν? Γιατί δεν τα έκανε πλακάκια, να το πω έτσι απλά? Γιατί λοιπόν δεν δεχόταν να αλλάξει το όνομα? Γιατί δεν δεχόταν έτσι να αλλάξει την πίστη του και να σώσει και την οικογένειά του και την γυναίκα του και το παιδί του? Γιατί κάτι τον κρατούσε, και τον κρατούσε αυτήν η αγάπη για τον Χριστό και για την πατρίδα. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που στέλνει ο Άγιος μας σήμερα. Έτσι λοιπόν και εμείς ασυμβίβαστε με την οτροπία της εποχής, την κοσμική, της αμαρτίας δηλαδή. Έτσι και εμείς λοιπόν αγωνιστές να κρατήσουμε μέσα μας την αγάπη προς τον Χριστό. Αλλά θα έλεγα έτσι, νομίζω πολύ και επίκαιρο η φετινή μας γιορτή, έτσι να κρατήσουμε μέσα μας και την ζωντανή την αγάπη προς την πατρίδα. Πολύ περισσότερο. Βλέπετε, ο Άγιος Γεώργιος δεν άλλαξε το όνομά του, δεν άλλαξε υπηκότητα, δεν άλλαξε εθνότητα, δεν άλλαξε γλώσσα, δεν άλλαξε τίποτα. Δεν αντάλλαξε τίποτα από αυτά τα οποία πίστευε, ούτε με την καλοπέραση, ούτε με την καρέκλα, ούτε με οτιδήποτε. Τα άλλαξε όμως με τι? Με το αίμα του, με τη ζωή του. Γι' αυτό και ζει αιώνια. Γι' αυτό και ο μισθός είναι από τον Χριστό, ο οποίος τον αξίωσε και τον καταξίωσε να είναι στην πορεία των μαρτύρων και πρότυπο για όλους μας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ας κρατήσουμε αυτό που μας θέλει σήμερα το μήνυμα που ο Άγιος μας,
να μην καρφόμαστε μόνο ότι είναι δικός μας Άγιος. Είναι τιμή να λέμε ότι είναι δικός μας Άγιος. Αλλά ωστόσο όμως, ας τον κάνουμε να μην τρέπεται και στον ουρανό και για μας. Και να λέει ότι και στους άλλους Αγίους και στους μάρτυρες, εγώ να έχισα το αίμα μου, αλλά άφησα πίσω μάρτυρες. Άφησα πίσω παλικάρια που αγωνίζονται για τον Χριστό και για την πατρίδα. Άφησα πίσω Έλληνες που νοιάζονται και αγωνίζονται να είναι μαζί μου. Ας το κρατήσουμε αυτό σήμερα όσο ποτέ άλλοτε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας και μέσα στις προσευχές μας. Και ας βάλουμε τον Άγιό μας αυτό το παλικάρι το φουστανελά πρότυπο ζωής, πρότυπο αγώνα, πρότυπο πίστεως, πρότυπο πατριώτη Έλληνα, έτσι ώστε να ζούμε κι εμείς δίκαια εις τον αιώνα των αιώνων. Αμήν. Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Χρόνια πολλά. Έλα, 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 έ